And that's where I cut her open when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting. I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh. You beat her to death with what? A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. Η αγάπη ανάμεσα στα αδέρφια είναι αγνή και εκφράζεται μέσω της αίσθησης της προστασίας και της φροντίδας. Αν τα αδέρφια είναι μικρότερα, η αγάπη απεικονίζεται περισσότερο με την μορφή σεβασμού και τιμής. Ο τρόπος με τον οποίο τα αδέρφια εκφράζουν την αγάπη τους βασίζεται στην προσωπικότητά τους, τις εμπειρίες της ζωής και την ανατροφή τους. Μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της αδελφικής αγάπης, μεταξύ κοριτσιών και αγοριών. Αυτό όμως είναι απλά μια γενίκευση και στερεότυπα λόγω του φίλου. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείτε να τα μοιραστείτε με τους γονείς σας. Υπάρχουν όμως τα αδέρφια σας που θα σας καταλαβαίνουν πάντα βαθιά μέσα σας και θα σας αγαπούν χωρίς να σας κρίνουν. Κάποιες φορές όμως αυτή η αγάπη δίνει την θέση της στην ζήλια, στο μίσος και στον θάνατο. Αδερφικές σχέσεις που τελείωσαν σε αίμα, είτε λόγω διαφορών, είτε λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, είτε λόγω χρημάτων. Όπως και να το δεις, όταν το αδερφικό χέρι οπλίζεται με μαχαίρι και τα πάντα μαυρίζουν, τότε ξέρετε ότι κάποιος θα καταλήξει νεκρός. Έτσι και σε αυτές τις δύο υποθέσεις του νέου Double Trouble επεισοδίου μας. Δύο αδερφικά ζευγάρια δεν σεβάστηκαν την αγάπη που είχαν μέσα τους. Τα χέρια τους βάφτηκαν με αίμα με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, αποδεικνύοντας πως το αίμα γίνεται νερό. Η Claire Miller ήταν ένα 14χρονο κορίτσι που ζούσε στο Mannheim Township της Πενσιλβάνια με τους γονείς και την μεγαλύτερη αδερφή της. Ο πατέρας της Claire, ο Mark Miller, ήταν ευκατάστατος και παρήχε έναν πλούσιο τρόπο ζωής στην οικογένειά του. Η Claire και η μεγαλύτερη αδερφή της, η Helen Miller, φοιτούσαν στο ημερήσιο σχολείο της Κομιτείας Lancaster, ένα από τα πιο ακριβά σχολεία στην Πενσιλβάνια. Ο Μάρκ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεγαλώσει τα παιδιά του με τον καλύτερο τρόπο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να δει την εξωφρενική συμπερίφορα της Κλέρ που πλησίαζε. Η Έλεν ήταν ένα παραπληγικό κορίτσι 19 ετών. Η Κλέρ με την Έλεν είχαν καλές γενικά σχέσεις. Την φρόντισε την μεγαλύτερη αδερφή της. Πήγαινε μαζί της σε επισκέψεις στο νοσοκομείο, χωρίς να την αφήνει ποτέ μόνη της στις δύσκολες στιγμές της. Η άγρια δολοφονία της Έλεν έκανε όλους όμως να αναρωτιούνται τι πήγε στραβά. Στις 21 Φεβρουαρίου του 2021 η Έλεν όπως κάθε βράδυ χώθηκε στο κρεβάτι της και κοιμήθηκε. Όμως κάτι συνέβαινε στο μυαλό της Κλέαρ. Ήταν περικυκλωμένη από βαθιές σκέψεις προτού η βία την κατακλείσει. Μέσα στη νύχτα πήγε στην κουζίνα και πήρε ένα κοφτερό μαχαίρι. Στη συνέχεια, χωρίς καν να το σκεφτεί, μαχαίρωσε την Έλεν στο λαιμό τόσες πολλές φορές για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρή. Ένα ποτάμι αίματος άρχισε να κυλάει από τον λαιμό της Έλεν. Τότε η Κλέαρ πέταξε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο της αδερφής της, καλύπτοντας την πληγή της στο λαιμό για να μην βλέπει το αίμα. Το σεντόνι, το μαξιλάρι και τα καλύματα ήταν βουτυγμένα στο αίμα της μεγαλύτερης αδερφής της. Οι γονείς της Κλέαρ, ο Μάρκ και η Μαρή Μίλερ, κοιμόντουσαν βαθιά, όσο η κόρη τους έπεφτε νεκρή από τα χέρια της ίδιας της αδερφής. Στην συνέχεια η Κλέαρ βγήκε έξω από το σπίτι και προσπάθησε να πλύνει τα ματωμένα χέρια της στο χιόνι. Ατάραχη, πήρε το κινητό της και άρχισε να τραβάει βίντεο. Ένα ματωμένο λευκό γάντι πάνω στο χιόνι. Μία λούτρινη καμιλοπάρδαλη της αδερφής της, βουτυγμένη στο αίμα,
ποζαρισμένη σε διάφορα σημεία του χιονισμένου κήπου τους. Τα παπούτσια της φαίνονται σε μερικά frames της κάμερας με σταγόνα αίματος στις μύτες. Και στο τέλος, η εικόνα του χιονιού με σταγόνες αίμα πάνω του και με την κάμερα να δείχνει στο βάθος το λούτρινο στημένο στον ξύλινο φράχτη. Κατά τη μία το πρωί, η μπερδεμένη έφηβη τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα του Λάνκαστερ και ζήτησε να έρθει η αστυνομία. Όταν έφτασαν, την βρήκαν να στέκεται ακίνητη έξω από το σπίτι της, ανέκφραστη, με τα μάτια κενά. Τους περίμενε. Ήταν ολόκληρη βουτυγμένη στα αίματα. Τα χέρια της και το παντελόνι της έσταζαν. Σταγόνες αίματος είχαν αμαυρώσει το λευκό χιόνι γύρω της. Η Κλέαρ επαναλάμβανε ξανά και ξανά: «Μαχαίρωσα την αδερφή μου». Αρχικά η αστυνομία σκέφτηκε ότι μπορεί να είχε τραυματιστεί από κάτι τρομερό που συνέβη στο σπίτι της. Είπε στους αστυνομικούς εκείνη τη στιγμή να την ακολουθήσουν στο δωμάτιό της. Μέσα στο δωμάτιο βρήκαν την Έλεν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, καλυμμένη κάτω από σεντόνια και ένα μαξιλάρι. Ένας από τους αστυνομικούς αφαίρεσε το μαξιλάρι. Ένα μεγάλο μαχαίρι βρισκόταν ακόμα καρφωμένο μέσα στον λαιμό της Έλεν, ακριβώς πάνω από το στήθος της. Το αίμα της είχε πνίξει το δωμάτιο. Παρά τις προσπάθειές τους για ανάνυψη, η Έλεν είχε ήδη ξεψυχήσει. Η Κλέαρ δεν φάνηκε καθόλου μετανιωμένη που σκότωσε την αδερφή της. Απλώς συνέχισε να φωνάζει δυνατά ότι την σκότωσε. Οι γονείς τους, ο Μαρκ και η Μαρή, εκείνη τη στιγμή ξύπνησαν και τρέχοντας μέσα στο δωμάτιο, έπαθαν το μεγαλύτερο σοκ της ζωής τους. Η αστυνομία του Λάνκαστερ έφερε την Κλέαρ στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου μετά από ανάκριση επιβεβαίωσαν ότι όλες οι δηλώσεις της έγιναν χωρίς να βρίσκεται υποπίεση. Την επόμενη ημέρα την συνέλαβαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Οι γονείς τους ήταν συντετριμένοι. Έχασαν την μία κόρη από ανθρωποκτονία και την άλλη από ψυχική διαταραχή. Μόλις η υπόθεση έγινε δημόσια γνωστή, η Κλέαρ έγινε διάσημη στα social media, ειδικά στο TikTok. Ήταν φανατική χρήστης αυτής της πλατφόρμας με το όνομα At Spirits and Such Consulting. Αρχικά είχε 21.000 ακόλουθους στο TikTok, ωστόσο μετά την δολοφονία της αδερφής της, το νούμερο εκτοξεύτηκε στις 32.000 συνολικά. Το τελευταίο της βίντεο είχε εκατομμύρια προβολές. Ωστόσο, η εφαρμογή κατέβασε την σελίδα της. Πολλοί όμως που είχαν πάθει αιμονή με την ανήλικη έφτιαξαν fan pages και δημοσίευσαν όλα τα παλιά της βίντεο. Μία φίλη της Κλέαρ είπε στην αστυνομία ότι ήταν αυτοκτονική, με δολοφονικές προθέσεις. Είπε ότι μιλούσε συχνά για τον θάνατο με έναν ανατριχιαστικό τρόπο. Ωστόσο, οι γονείς της Κλέαρ διαφώνησαν με αυτές τις δηλώσεις. Κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι η Κλέαρ ζήλευε την μεγαλύτερη αδερφή της. Η Έλεν, καθώς ήταν ανάπηρη, απολάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής των γονιών της, κάτι που όπως φαίνεται ενοχλούσε πολύ την Κλέαρ. Με το να σκοτώσει την αδερφή της, αυτή η προσοχή προς την Έλεν επιτέλους θα διοχετευόταν μία και καλή μόνο σε εκείνη. Πιστεύετε επίσης ότι η Κλέαρ είχε κουραστεί να φροντίζει συνεχώς την Έλεν? Πολλοί λένε πως ανησυχούσε για τα οικονομικά των γονιών της και ήξερε ότι λόγω της εγκεφαλικής παράλυσης της αδερφής της δεν θα ανάρρωνε σύντομα, με αποτέλεσμα να είναι μία μόνιμη πληγή στα οικονομικά τους, παίρνοντας έτσι την απόφαση να σκοτώσει την αδερφή της. Λόγω της πανδημίας, η δίκη της Κλέαρ Μίλλερ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και η ποινή της αναμένεται να είναι ισόβια ή σε περίπτωση καταδίκης θανατική ποινή. Για την δεύτερη μας υπόθεση θα μεταφερθούμε στο Ζαΐρ του Κονγκό στις 21 Φεβρουαρίου του 1983, όποτε και θα γεννηθεί η Μαγκάλι Μπαμού. Λίγο μετά την γέννησή της, η οικογένειά της θα μετακομίσει στο Παρίσι, όπου ο πατέρας της Πιέρ θα ανοίξει μια ξυλουργική επιχείρηση, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας έπιπλα. Αργότερα επέστρεψαν πίσω στο Κονγκό,
μεταφέροντας εκεί και την επιχείρησή τους για να ανθίσει, ενώ άφησαν στο Λονδίνο την 13χρονη Μαγκάλη να ζήσει με την ανιψιά της μητέρας της Φίμπη και τον σύζυγό της Φερντινάντ στο Ντέγκεναμ του Ανατολικού Λονδίνου. Η νέα της οικογένεια όμως της φερόταν σκληρά σαν σκλάβα και όχι σαν παιδί τους. Αργότερα στην ζωή της η Μαγκάλη γνώρισε τον Έρικ Μπικούμπι μέσω ενός κοινού φίλου τους και οι δυο τους τέριαξαν αμέσως. Ο Έρικ ήταν προπονητής ποδοσφαίρου και η σχέση τους ξεκίνησε με όλες τις υπέροχες και καλές προθέσεις, όμως δεν κράτησε πολύ. Ο Έρικ έγινε εξαιρετικά ελεγκτικός, λεκτικά επιθετικός και απαγόρευε στην Μαγκάλη να μακιγιαριστεί ή ακόμα και να δει και τις φίλες της. Ο Έρικ Μπικούμπι από την άλλη γεννήθηκε και αυτό στο Κονγκό το 1983, χάνοντας την μητέρα του κατά την διάρκεια του τοκετού. Σε όλη του την ζωή, ο πατέρας του τον δίδαξε ένα είδος μαγείας που ονομάζεται κιντόκι, η οποία ευρέως στο Κονγκό θεωρείται ότι ήταν υπεύθυνη για δαιμονισμού σε παιδιά. Όταν ένα παιδί διαλέγεται από έναν θρησκευτικό ηγέτη ή πρεσβύτερο, ο οποίος δηλώνει πως αυτό το παιδί κατέχει κιντόκι, τότε σύμφωνα με την θρησκεία σε εισαγωγικά αυτή, γίνονται συγκεκριμένες ιεροτελεστίες για να βγει το κακό πνεύμα μέσα από το παιδί αυτό. Οι ιεροτελεστίες αυτές περιελάμβαναν ξυλοδαρμούς, αποδοχές σωτηρίας, στέρηση νερού και συνεχή προσευχή χωρίς φαγητό. Πιστεύετε ότι κατά την διάρκεια του δαιμονισμού και επειδή το κακό πνεύμα έχει κυριεύσει το παιδί, δεν μπορούν να νιώσουν τον πόν από τους φρικτούς ακροτηριασμούς και τους ξυλοδαρμούς, κάτι που προφανώς δεν αληθεύει. Στο Κονγκό και για όσους πίστευαν στην θρησκεία κιντόκι, ακόμα και απλά πράγματα που κάνουν τα μικρά παιδιά, όπως το να βρέχουν το κρεβάτι τους, το να δαγκώνουν τα νύχια τους, ακόμα και το να κλέψουν ένα μικρό μολύβι από κάποιο άλλο παιδάκι, είναι ένδειξη δαιμονισμού. Συνηθισμένα παιδικά πράγματα με όμως εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες. Κατά την διάρκεια της σχέσης του με την Μαγκάλη, ο Έρικ μιλούσε συνεχώς για τα οράματα που είχε σαν παιδί, όπου έβλεπε αρουραίους που δεν ήταν ποτέ εκεί. Όπως και η οικογένεια της Μαγκάλη, ο Έρικ και ο θείος του έφυγαν από το Κονγκό το 1990 για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο. Ο θείος του, με τον οποίο είχε έρθει πολύ κοντά, του μιλούσε συνέχεια για το κιντόκι και τη μαγεία γενικά πριν πεθάνει. Η Μαγκάλη είπε ότι η αιμονή του Έρικ με τα μάγια και την μαγεία έφτασε στο απροχώρητο, με τον ίδιο να έχει όνειρα όπου έβλεπε τον αδερφό του να τον σκοτώνει. Για να απαλλαγεί από αυτά που πίστευε ότι ήταν κακά πνεύματα, ο Έρικ μετακόμισε στο Λονδίνο και έμεινε σε πολλά διαφορετικά διαμερίσματα για να ξεπεράσει αυτά τα πνεύματα. Δεν το κατάφερε όμως και άρχισε να ζητάει βοήθεια από Νιγηριανούς πάστορες. Στις αρχές του 2010, ο Έρικ έκανε πρόταση γάμου στην Μαγκάλη, κάτι που έκανε τα αδέρφια της να ενθουσιαστούν που θα πήγαιναν στο Λονδίνο για να επισκεφτούν το ζευγάρι για τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με την 20χρονη αδερφή της Μαγκάλη, την Κέλλη, όλα ήταν ομαλά τις δύο πρώτες ημέρες. Ξαφνικά όμως όλα γύρισαν ανάποδα όταν ο Έρικ και η Μαγκάλη άρχισαν να κατηγορούν και τα 5 αδέρφια της ότι ήταν δαιμονισμένα με κιντόκι. Εκτός από την Κέλλη, όλα τα άλλα αδέρφια γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Παρίσι. Έτσι ήταν εξαιρετικά μπερδεμένα και αρνήθηκαν όλες αυτές τις κατηγορίες. Όμως τα βασανιστήρια μόλις ξεκινούσαν. Τα αδέρφια αναγκάζονταν να προσεύχονται συνεχώς. Τους απαγορεύτηκε το φαγητό και το νερό, τα ξυλοκόπησαν άγρια και ο Έρικ τα ανάγκασε ακόμη και να πηδήξουν από το παράθυρο για να δει αν μπορούσαν να πετάξουν. Η Κέλλη είπε όσο κι αν τον παρακαλούσαν να σταματήσει να τα βασανίζει, ήταν ξεκάθαρο ότι είχε πάρει την απόφασή του και πίστευε ειλικρινά ότι τα αδέρφια είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο μόνο και μόνο για να τον σκοτώσουν και όλα αυτά με την Μαγκάλη να στηρίζει τον Έρικ. Τελικά η Κέλλη και ο 11χρονος αδερφός της Κριστή ομολόγησαν ότι ήταν μάγοι για να αποφύγουν τους ξυλοδαρμούς.
κόλπο το οποίο πέτυχε για την Κέλλη, όχι όμως για τον αδερφό της τον Κριστή. Το ίδιο βράδυ ο Κριστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και χωρίς να το θέλει τα νεφρά του δεν άντεξαν άλλο τον πόνο και τον φόβο και έτσι το μικρό παιδί τα έκανε πάνω του. Μόλις ο Έρικ είδε το βρεγμένο εσώρουχό του, το πήρε ως σημάδι ότι ο Κριστή ήταν αυτός που έφερε το πνεύμα Κιντόκι στο σπίτι του και άρχισε να εστιάζει σε αυτόν. Ενθαρρύνοντας ακόμη και τα άλλα αδέρφια να συμμετάσχουν, συγκράτησαν τον Κριστή όσο η αδερφή του, η Μαγκάλη, έσπαγε πλακάκια μπάνιου πάνω στην πλάτη του και χτύπαγε τα χέρια του με ένα σφυρί. Με ένα μαχαίρι έκανε μεγάλα κοψίματα σε όλο του το σώμα και χρησιμοποίησε πένσες για να ακροτηριάσει ένα από τα αυτιά του. Για 3,5 ημέρες αυτά τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα 130 ξεχωριστά βαθιά τραύματα. Την τέταρτη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, ο Κριστή οικέτευε πλέον την αδερφή του την Μαγκάλη να τον αφήσει να πεθάνει. Ο Έρικ ανάγκασε τα υπόλοιπα αδέρφια να καθαρίσουν το αίμα από το διαμέρισμα όσο αυτός έπαιζε δυνατή μουσική και τους ούρλιαζε, κάτι που οδήγησε σε καταγγελία για θόρυβο από έναν γείτονα, χωρίς όμως αυτή η καταγγελία να ερευνηθεί από την αστυνομία. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Έρικ τηλεφώνησε στους γονείς της Μαγκάλη, τον Πιέρ και την Ζακλίν, λέγοντάς τους ότι ο Κριστή ήταν δαιμονισμένος και ότι αν δεν έρχονταν εκεί τώρα θα τον σκότωνε. Στην αρχή οι γονείς δεν τον πίστευαν. Ξαφνικά όμως άρχισαν να πανικοβάλλονται και προσπάθησαν να βρουν και να νοικιάσουν άμεσα ένα αμάξι για το εξάωρο ταξίδι από το Παρίσι στο Λονδίνο. Όσο οι γονείς του Κριστή ταξίδευαν, ο Έρικ και η Μαγκάλη ανάγκασαν και τα 5 παιδιά να μπουν στην μπανιέρα και άρχισαν να τα καταβρέχουν με παγωμένο νερό ως τελετουργικό καθαρισμού. Ως αποτέλεσμα των 3,5 ημερών βασανιστηρίων, παράλληλα με την στέρηση ύπνου και τους πάνω από 100 τραυματισμούς, ο Κριστή εξαντλήθηκε πλέον ψυχικά και σωματικά και στις 25 Δεκεμβρίου του 2010 άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο παγωμένο νερό. Το ζευγάρι κάλεσε ασθενοφόρο, όμως όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ο Κριστή ήταν ήδη νεκρός. Στις 8 εκείνο το βράδυ, η Κέλλη τηλεφώνησε στον πατέρα της και του έδωσε τα δυσάρεστα νέα. Ο Έρικ και η Μαγκάλη συνελήφθησαν αμέσως και κατηγορήθηκαν για φόνο και για 2 κατηγορίες για πραγματική σωματική βλάβη. Και οι 2 δήλωσαν ένοχοι για σωματική βλάβη, υποστηρίζοντας όμως ότι είχαν μειωμένη ευθύνη που προκλήθηκε από εγκεφαλική βλάβη. Κάτι που όμως απορρίφθηκε και έτσι η υπόθεση πήγε σε δίκη. Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη οριστεί σώμα ενόρκων, ο δικαστής τους απάλλαξε από τις ευθύνες τους λόγω των φρικιαστικών αποδεικτικών στοιχείων αυτών των φρικτών εγκλημάτων. Η υπεράσπιση του Έρικ ισχυρίστηκε ότι ο εγκεφαλικός τραυματισμός του, η πολιτιστική του ανατροφή και η σχιζοφρένεια επέφεραν μείωση ευθυνών για τις πράξεις του. Η υπεράσπιση της Μαγκάλη υποστήριξε ότι χειραγωγήθηκε καθώς η ίδια δεν πίστευε στην μαγεία. Ωστόσο η Κέλλη κατέθεσε εναντίον της αδερφής της και μίλησε σκληρά και ομά για την έλλειψη τύψεων από την αδερφή της όσο εκείνη και τα αδέρφια της την παρακαλούσαν να σταματήσει τα βασανιστήρια. Κατά την διάρκεια της δίκης, μία νεαρή γυναίκα, η Ναόμη Ιλόγκα και ο φίλος της κατέθεσαν ότι έμειναν με τον Έρικ και την Μαγκάλη 2 χρόνια πριν από την δολοφονία του Κριστή και πως ο Έρικ κατηγόρησε την Ναόμη για δαιμονισμό επειδή αυτή έτρωγε τα νύχια της. Τις 3 ημέρες που έμεινε μαζί τους, ο Έρικ της απαγόρεψε να φάει και να πιει νερό, ακόμα και να κοιμηθεί. Αυτός και η Μαγκάλη καθόντουσαν κάθε βράδυ και προσεύχονταν μαζί της. Της έκοψαν τα μακριά μαλλιά της με το ζόρι για να απελευθερωθεί το κιντόκι, όπως είχε πει ο Έρικ. Δυστυχώς για την Μαγκάλη, αυτό οδήγησε σε τιμωρία και ο Έρικ την ξυλοκόπησε και την ανάγκασε να φάει από το πάτωμα. Πήγε να μείνει τότε η Μαγκάλη σε ένα καταφύγιο γυναικών. 3 μήνες όμως αργότερα, εν αγνία της οικογένειάς της, ξαναβρέθηκαν με τον Έρικ, μετακόμισαν στο ίδιο σπίτι και ραβωνιάστηκαν. Ο Έρικ Μπικούμπι καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση και η Μαγκάλη σε 25. Ο δικαστής είπε στο ζευγάρι
ότι η υπόθεση είναι πολύ σαδιστική και η πίστη στην μαγεία, όσο γνήσια και να είναι, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επίθεση και την δολοφονία οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου. Όσοι έχετε αδέρφια, σίγουρα θα σας έχουν εκνευρίσει πολλές φορές, σε σημείο που θα θέλατε να τα σκοτώσετε, χιουμοριστικά. Σκεφτείτε όμως για μία στιγμή πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς αυτά. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.